πιστεύω πως αν πραγματικά θέλεις να γίνεις κάτι ή κάποιος, εάν έχεις ένα στόχο και θέλεις να γίνεις κάτι, θα το πετύχεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Από μικρός ήταν το όνειρό μου να γίνω μπουρέας. Μου πήγε στο μυαλό και ήθελα πολύ, το έβαλα πείσμα να γίνω μπουρέας. Εργάζομαι από το 2007. Τώρα βέβαια το μαγαζί το άνοιξα το 2016 με πολύ κόπο και προσπάθεια. Βέβαια μόλις άνοιξα το μαγαζί μου, ξαφνικά εκτοξεύτηκα. Δεν το περίμενα ποτέ. Πίστεψα στους στόχους μου. Δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ πολύ σκληρά και πιστεύω ότι τώρα με ένα μικρό ποσοστό τα έχω καταφέρει. Αυτό που με συγκινεί πολύ είναι από τον κόσμο που μου δίνει δύναμη και με στηρίζει. Και πλέον δεν έρχονται να δουν, ας πούμε, τι κούρεμα θα κάνουν, αρκεί να πάμε στον Ανέστη να κουρευτούμε. Αυτό μου αρέσει πολύ, που με στηρίζει από το μικρό παιδάκι μέχρι το πιο μεγάλο άνθρωπο. Αυτή η γενιά που έρχεται είναι λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ζητάνε πιο κεντρικά κουρέματα, πολύ πιο κοντά στο πλάι, αφήνουν μεγάλες φράτζες, τολμούν γενικά σε στυλ και μου αρέσει αυτό. Βέβαια και την πινελιά τη ρίχνει ο κουρέας, έτσι μπορεί κάποιος να σου ζητήσει κάτι, αλλά να μην του πηγαίνει. Και εσύ να του προτείνεις και να του πεις, δεν σου πάει αυτό, σου πάει αυτό το κούρεμα, είναι αυτό το στοιχείο σου. Και γενικά πρέπει να το φτιάξει ο κουρέας αυτό. Να δεις και τι τραβάμε. Συνήθως παίζουμε το ρόλο του ψυχολόγου. Έρχεται ο ένας, πρέπει να του φτιάξουμε τη διάθεση, λέει τα ψυχολογικά του, εμείς πρέπει να τον καθησυχάζουμε, το φτιάχνουμε την ψυχολογία, γιατί ο βασικός παράγοντας σε ένα κουρέα είναι να φτιάξεις του πελάτη την ψυχολογία, να την ανεβάσεις, να νιώσει ωραία, να του φύγει αυτό το άγχος, να νιώσει ωραία και μόλις φύγει από την πόρτα μου να ξέρω ότι είμαι ικανοποιημένος για αυτό που έχω κάνει. Συνήθως ακούνε jazz, smooth, rock, είναι αναλόγως και το design του κουρίου. Τσίφτε τέλεια, ελληνικά, λαϊκούρες, δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ προτιμώ στην αρχή να βάζω τα rock μου, να βάζω λίγο ράδιο, αλλά το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιούμε ποτό και να ακούσουμε ελληνικά τραγούδια. Ο άντρας έχει δύο πράγματα να κάνει στον εαυτό του, το κούρεμα και το ξύρισμα. Δεν έχει κάτι άλλο, γι' αυτό πρέπει να δώσει έμφαση σε αυτό, στο κούρεμά του και στο ξύρισμά του, έτσι ώστε να δώσει την προσωπικότητα που του αρμόζει. Δύο-τρία περιστατικά που μου έχουν συμβεί, έτσι λίγο περίεργα στο μαγαζί. Πίνω το καφέ μου, το πρωί που ξυπνάω, βλέπω έναν τραγουδάει από το στενό. Κάνω έτσι, βλέπω, Ανέστη, τώρα ήρθα λέει από το κλαμπ, ήρθα λέει για κούρεμα. Ένα άλλο περιστατικό, ήταν εδώ δύο παλικάρια, κουρεύω τον έναν, βάζω μια μάσκα στον άλλον, κάνω μία έτσι να γυρίσω, του πήρε ύπνος. Κοιμηθήκανε, τελείωσε. Σε κάποια φάση έρχεται ένας πελάτης, αρχίζω τον εκουρεύω, ξέρω εγώ, του κάνω τα μισά από εδώ. Τον παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του, γεννάμε. Έφυγε έτσι. Έφυγε μισοκουρεμένος, δεν ούτε πλήρωσε τίποτα. Έφυγε, μου λέει Ανέστη, γυναίκα, ξέρω εγώ, πάω, φεύγω.